Η κυρία Μερία Γρογιάννη, παθολόγος μονάδα COVID νοσοκομείο Νίκαιας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας και καλό μήνα. Καλό μήνα. Πώς τελειώνει η εφημερία, πώς πέρασε η βραδιά? Κοιτάξτε, ήταν μια εφημερία όπως όλες οι προηγούμενες που έχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα, γιατί πραγματικά έχουμε ξανασυζητήσει αρκετές φορές μαζί και έχετε αναδείξει την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, και το τελευταίο διάστημα πραγματικά είναι δύσκολα και έχουμε έρθει αντιμέτωποι με άσχημες καταστάσεις, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το να μην επαρκεί η πίεση και η ροή του οξυγόνου, έχουμε έρθει αντιμέτωποι με το να μην έχουμε τα απαραίτητα μηχανήματα, και κάπως έτσι πηγαίνουν οι εφημερίες μας το τελευταίο διάστημα. Και το ζήτημα δεν είναι να απαριθμίσουμε για άλλη μια φορά τα προβλήματα, αν και νομίζω ότι κάποια στοιχεία είναι αποκαλυπτικά της κατάστασης. Για παράδειγμα, ότι με βάση έγγραφο της πρώτης υγειονομικής περιφέρειας που υπογράφεται από το διοικητή, τον κύριο Στάση, στις 29/11 πριν δύο μέρες, τα κρεβάτια μεθ COVID είχαν πληρώτητα 90% και η μεθ non-COVID 97,9%. Ή για παράδειγμα η κατάσταση που υπάρχει και που αντιμετωπίζουμε στο κομμάτι της λιπής νοσηρότητας, με πολλά νοσοκομεία να έχουν ράτζα, με χειρουργία να είναι σε τεράστιες αναμονές, όπως στο ΚΑΤ που έχουμε 16.000 αναμονή στα χειρουργεία, στη Νίκαια 2.400, 1.000 ασθενείς περιμένουν μόνο για να χειρουργηθούν στην ορθοπαιδική του Θριασίου, και την προηγούμενη εβδομάδα στα πλαίσια της οδηγίας που υπάρχει για μείωση έως και 80% των χειρουργείων στο Τζάνιο, στο γειτονικό μας νοσοκομείο, ανακοινώθηκε μείωση κατά 40%. Και βέβαια αυτό συνδέεται με πολλές άλλες ασθένειες ή προβλήματα υγείας πολλών ανθρώπων, κυρία Γρογιάννη, το καταλαβαίνει κανείς. Και βεβαίως υπάρχει μια ακόμα ομάδα ανθρώπων, συμπολιτών μας, υπάσχοντες από HIV, είναι η μέρα σήμερα επίσης που συνδέεται, και βεβαίως η ευαλωτότητα που υπάρχει σε συνάρτηση με την πανδημία. Φυσικά είναι η αντιμετώπιση όλων των χρόνων νοσημάτων που έχει πάει πίσω τα τελευταία δύο χρόνια. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα και όσον αφορά και το κομμάτι των χειρουργείων που συζητούσαμε πριν, ότι δεν έρχεται από το μηδέν, έρχεται τη στιγμή που το σύστημα δεν έχει ακόμα ανακάμψει από την προηγούμενη περικοπή των χειρουργείων. Και πραγματικά, όσο και αν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι το ΕΣΥ αντέχει, εμείς από μέσα βλέπουμε ότι το ΕΣΥ δεν αντέχει. Βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική διαχείριση της πανδημίας έχει αποτύχει, και πραγματικά αναρωτιόμαστε, πρέπει ή δεν πρέπει τώρα να γίνουν προσλήψεις? Πρέπει ή δεν πρέπει τώρα να ανοίξουν τα νοσοκομεία που είχαν κλείσει για να μπορέσουμε να ανασάνουμε όταν ψάχνουμε να βρούμε ένα κρεβάτι για τους ασθενείς μας? Πρέπει ή δεν πρέπει τώρα να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας επιτέλους να μπει στη μάχη, όταν εμείς κάποιες φορές δεν έχουμε ούτε μηχανήματα να βάλουμε στους ασθενείς, δεν φτάνει ούτε το οξυγόνο? Παράλληλα με αυτό το οποίο επισημαίνετε, κυρία Γρογιάννη, ένα ερώτημα είναι, μέσα στην καθημερινότητα στο νοσοκομείο της Νίκαιας όπου εργάζεται μονάδα COVID, και βέβαια στις υπόλοιπες νοσοκομεία και δομές, και παράλληλα αυτό τον 1,5 χρόνο, η επιστημονική γνώση, η ιατρική γνώση, ο τρόπος αντιμετώπισης μέσα στην καθημερινότητα φυσικά θα έχει βελτιωθεί, θα έχει αλλάξει, υπάρχει μια μεγαλύτερη δυνατότητα να πανεβαίνει κανείς, να καταλαβαίνει καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει στην κάθε περίπτωση? Φυσικά η γνώση είναι πολύ περισσότερη. Δεν υπάρχει καμία σχέση στο πώς αρχικά αντιμετωπίζαμε την κατάσταση όταν πρωτοεμφανίστηκε ο ιός σε σχέση με τώρα, και όσον αφορά τη γνώση και όσον αφορά την εμπειρία. Δυστυχώς αυτό που δεν έχει αλλάξει όπως θα έπρεπε είναι τα μέσα που έχουμε για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε. Και παρότι μιλάμε για ένα προσωπικό που είναι πολύ πιο έμπειρο, είναι όμως αντίστοιχα και πολύ πιο κουρασμένο μετά από δύο χρόνια. Αυτό σίγουρα. Σε περιόδους που υπάρχουν αναστολές αδειών και με τις τεράστιες ελλείψεις που υπάρχουν. Και δυσκολευόμαστε, παρότι είμαστε πιο έμπειροι. Εννοείται. Βεβαίως δυσκολία υπάρχει σε κάθε εφημερία και χωρίς την πανδημία. Εμείς πολύ ευχαριστούμε εσάς την παρουσία στην εκπομπή. Ευχόμεθα με ηρεμία να προχωρήσει και να κυλήσει η εφημερία σας, και σε εσάς και υγεία σε όλους τους ανθρώπους και όπου και αν βρίσκονται, κυρία Γρογιάννη. Πολύ ευχαριστούμε για την παρουσία στην εκπομπή. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλημέρα σας.